Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα, αλλάζουμε διάθεση. Έτσι, από, τέρμα από το πρωί σιγοτραγουδάς. Ναι. Τι σιγοτραγουδάς όμως. Λοιπόν, πάρε μία μικρή γεύση. Τη σιγοτραγουδώ εγώ και όλοι οι συντελεστές της εκπομπής. Λευτέρης με τη Λινέως. Και στη συνέχεια θα υποδεχθούμε και τον καλεσμένο μας. Να πέσω κάθε ρολό τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώραμαι που φεύγω μα δεν φταίω. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω. Να πέσω κάθε ρολό τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω. Συγχώραμαι που φεύγω μα δεν φταίω. Τέρης Μυδηλινέως, σωστά το καταλάβατε. Το βλέπουμε μπροστά μας και είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Μυδηλινέως. Να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που έγραψε μεγάλη ιστορία στο 40 χρόνια τραγούδι. Ιστορία, έτσι. 42. 42. Να τα εκατοστήσεις. Κάποιος κοινός μας φίλος, ο οποίος μας έφερε και σε επαφή, μου είπε κάτι που συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα πρώτα απ' όλα γιατί πολύ απλά το παρατήρησα και τώρα. Δεν έχει αλλάξει, λέει, χάρη η φωνή του εδώ και 40 χρόνια. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν για έναν τραγουδιστή. Κοιτάξτε, βασικά δεν είμαι αδιάφορος. Η φωνή του έχει μείνει ίδια, λέει. Ναι. Αλόβητη. Εντάξει. Από το χρόνο. Υπάρχει μια κάμψη, εντάξει, φυσιολογικό και λογικό είναι. Αλλά όταν φροντίζεις και αγαπάς αυτό που έχεις, που σου έχει δώσει η φύση και από αυτό ζεις, είναι. Ξυπακούεται ότι πρέπει να το προσέξεις. Βασικά, νομίζω ότι η επιτυχία των τραγουδιστών ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη. Όσο και να σας φαίνεται αυτό, δεν είναι κομπλιμέντο βέβαια. Είναι αλήθεια αυτή. Αλήθεια. Το 80 που δούλευα με το Χάρι Κλίν στην Ράιδαμ και με τον Μπεράκι και με το Λάκη το Χαλκιά, έκανα ένα δίσκο. Θα σε λησμονήσω, ήταν ο τίτλος του δίσκου. Έγινε τρεις φορές πλατινένιος. Ναι. Από εδώ, ναι. Από Θεσσαλονίκη. Με πολύ αμυδρά μέσα τότε τη εποχή εκείνη. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η έξαρση τηλεόραση, αυτά τα μέσα και να, για να βοηθηθεί ένα τραγουδιστής μέσα σε μια εβδομάδα να κάνει επιτυχία. Mm-hmm. Και όμως έφτασε ο δίσκος αυτός να γίνει. Μου είπαν βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια ψέματα. Εγώ δεν εισπράττω βέβαια ποσοστά ποτέ μου από δίσκους. Γιατί? 200 ευρώ παίρνω τη δεκαετία. Γιατί δεν εισπράττετε? Δεν μ' άρεσε. Εντάξει, λέω άστα. Δεν βαριέσαι. Θα πάρει η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να σε διαφημίσει. Έτσι, το είναι ρομαντικά. Οι καλλιτέχνες και ζωγράφοι και τραγουδιστές και σε αυτό το χώρο, ας πούμε, καταξιώνονται μετά το θάνατό τους. Να. Mm-hmm. Όχι, ευτυχώς και εν ζωή αρκετοί. Εμένα μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που αυτή τη στιγμή μιλάμε μαζί και υπάρχει αυτή πώς να το πω, η καταξίωση στο όνομά μου, επειδή αγωνίστηκα τόσα χρόνια και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι, γιατί το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει αυτό, ότι απήχατε δισκογραφικά και καλλιτεχνικά επειδή το θέλατε. Ναι. Ήταν δηλαδή ενσυνείδητο αυτό που κάνατε. Συνείδητο ακριβώς. Γιατί? Γιατί πίστευα ότι αν συνέχιζα να τραγουδάω εκείνη τη στιγμή και να δουλεύω σε μαγαζιά, θα κοροϊδεύα τον εαυτό μου πρώτα και μετά τον κόσμο. Mm-hmm. Όταν σου συμβαίνει κάτι, εγώ με τη δική μου πάντα την οτροπία και άποψη. Όταν σου συμβαίνει κάτι μέσα σου, πρέπει να χαθεί από μέσα σου, να φύγει, να εξαφανιστεί, για να μπορείς να συνεχίσει με καθαρό μυαλό. Ποιος είπε ότι ο τραγουδιστής δεν θέλει να έχει ψυχική και πνευματική ηρεμία για να κάνει αυτό που κάνει? Δεν μπορώ να μπω στο στούντιο εγώ να τραγουδήσω όταν είμαι θλιμμένος και στεναχωρεμένος ή όταν κάτι μου συμβαίνει που δεν μπορώ να το. Πρέπει να περάσει χρόνος για να εγώ το βιώσω και να χαθεί. Είχα την αίσθηση ότι τα προσωπικά βιώματα είναι που κάνουν τον καλλιτέχνη να απογειώνεται πολλές φορές. Ναι, να γράφει. Τι σημείο σε αγγίζει. Να ερμηνεύει. Ναι. Μέχρι σε ποιο σημείο φτάνει. Και με ποιο τρόπο σε επηρεάζει. Αν σε πειράζει πολύ και σε τσιγκλάει ιδιαίτερα. Εντάξει, θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Ας το πούμε εκεί τώρα ότι είναι μια δικαιολογία. Δεν είναι όμως δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Μετά συνηθάς το καθισιό, συνηθίζεις μάλλον. Συνηθίζεις οπότε, το καθισιό. Οπότε ναι. Σου αρέσει αυτή η κατάσταση. Τώρα εμφανίζεστε και πάλι στη δισκογραφία. Εγώ κάνω αυτή τη στιγμή εμφανίσεις έξτρα, εμφανίσεις σε διάφορα μέρη και στο εξωτερικό. Με σκοπό, ας πούμε, να δουλέψω σε ένα μαγαζί για σεζόν. Πάντως, δεν είναι ότι καλύτερο σήμερα. Μην γελιόμαστε όταν έχουν γίνει δύο μέρες της εβδομάδας. Αυτό θα έλεγα. Πλέον δεν είναι εβδομάδα. Είναι δύο-τρεις μέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, εσείς έχετε επιτυχίες που θα μπορούσατε να στηρίξετε ολόκληρο πρόγραμμα. Και ίσως θα έπρεπε να το σκεφτείτε λίγο πιο. Σωστά. Να επανέρθετε. Θα γίνει και αυτό. Όσον αφορά το δίσκο σας, με ποιους συνεργάζεστε, θέλαμε να είναι μας μεγάλο πείτε. Είναι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, είναι ο Γιάννης ο Σπανός. Α, έχετε συνεργασίες. Κατά εκεί πάμε. Υγειρότατες, κύριε Μπή. Για σας, το καλό ελληνικό τραγούδι ποιο είναι, τι είναι το ελληνικό τραγούδι? Αυτό το καλό που αγγίζει ο κόσμος και το σιγοτραγούδι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί και στην εποχή σας υπήρχαν τα ελαφρά τα σουξέ. Ναι. Που κάποιοι διανοούμενοι της εποχής τα έστειναν στον τοίχο. Ωστόσο, υπήρχε το καλό, το ποιοτικό, το έντεχνο, το λαϊκό, υπήρχε και το σουξέ.
Δηλαδή και τότε, και στη δική σας εποχή. Συνήθως το σουξέ δεν κρατάει πολύ όμως. Το εφήμερο. Το εφήμερο. Εγώ τα είδωλα, ένα τραγούδι που έγινε το 1996, επί τη ευκαιρία που το βάλατε και τα άκουσα, για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία των τραγουδιών. Είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ με τους τίτλους έχω ένα πρόβλημα. Ποιο είναι τα είδωλα που λέτε. Σε ένα σπίτι με είδωλα. Θα μας πω. Θυμίζει να μια σιγοτραγουδιστική εποχή. Πώς. Σε ρωτάω γιατί και απάντα η σιωπή σου, αφού τώρα εσύ σ' άλλο στρώμα πλαγιάζεις. Σε ρωτάω γιατί και απάντα η σιωπή σου, πες μου τώρα τι θες, τι ζητάς στη ζωή σου. Αυτό είναι. Δεν θα το κάνανε πολύ αυτό. Όχι, όχι. Πρωί-πρωί δεν θα το κάνανε. Χωρίς προετοιμασία και χωρίς καμιά ηχητική. Μα για εσά δεν το κάνω, σας αγαπώ τόσο πολύ, σας παρακολουθώ συνέχεια. Όχι, δεν θα το κάνανε για άλλους λόγους πολύ. Λοιπόν, ναι, είναι πραγματικά μας. Λέτε Νικολόπουλος, Πανός. Άρα λοιπόν να περιμένουμε τραγούδια ανάλογα με αυτά που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε. Αφού μπορώ να το κάνω και με τον Χρήστο έχουμε ξεκινήσει μαζί το 1970 στην Εράιδα. Ήταν ως όργανο βέβαια, τότε δεν είχε κάνει καριέρα ακόμη η δισκογραφική. Πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι και οι δύο αυτοί οι συνθέτες. Είναι πάρα πολύ αξιόλογοι με την ιστορία τους, με το ήθος τους. Υπάρχει μια καταξίωση από τους ανθρώπους και τους σέβομαι πάρα πολύ. Τι σας λείπει από την εποχή που ζήσατε σε σχέση με τώρα, καλλιτεχνικά εννοώ, τι σας λείπει? Η φιλία. Η φιλία. Ναι. Τότε στις δηλαδή. Συνεργασίες, η φιλία. Ναι. Τότε υπήρχε φιλία, τώρα δεν. Μα δουλεύαμε πάρα πολύ καλλιτέχνε μαζί, επώνυμοι. Δουλεύατε ως παρεούλες, με την καλή έννοια του όρου παρεούλες. Με την καλή έννοια του όρου. Ήταν το πρόγραμμα πολύ γερό, πολύ δυνατό και μάλιστα ονόματα. Και μάλλον σεβασμό. Πολύ δυνατά ονόματα. Δηλαδή, ξεκινάω με Μοσχολιού, δίπλα μου. Μπιθικότσι, Κόκοτα, Χριστάκη. Μετά, Διονυσίου, άλλο σχήμα. Διονυσίου, Πουλόπουλος, Ρένα Κουμιώτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Μαέστρος Οπλέσας. Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έπρεπε να πάρει 2 μήνες πριν για να κλείσει τραπέζι. Αλλά είμαστε πολύ καλοί. Μοιραζόταν η ευθύνη. Είμαστε αγαπημένοι, δεν είχαμε. Μαχαιρώματα, ανταγωνισμούς δεν είχατε. Μπορώ αυτά, δεν είχατε, δεν βιώσατε ποτέ στην πορεία σας. Ορίστε, είχα. Στην πορεία σας, λέω, δεν βιώσατε ποτέ. Δεν συνεχίζω όμως, εγώ τα αφήνω. Δεν με ενδιαφέρει. Κάνατε τα στραβά μάτια δηλαδή. Χαλιέμαι, όχι, χαλιέμαι άσχημα. Να. Χαλιέμαι και δεν θέλω να συνεχίσω. Πάει αλλού η δουλειά και δεν θέλω. Άστο να υπάρχει αυτό, θα με τον καιρό θα ζωήσει. Θα καταλάβει το λάθος του άλλος, δώσ' του την ευκαιρία να το καταλάβει. Για να μπορεί να επανορθώσει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι παιδί ένα άνθρωπο σε κατηγόρηση και όλο πάνω το βάλουμε να τον στήσουμε στον τοίχο να τον σκοτώσουμε. Έτσι δεν είναι. Εσείς ξέρετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Σαν κοινωνικό θέμα το θέλετε να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτονται πολύ στον χώρο τη δημοσιότητα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν με αφορά αυτό εμένα. Ήταν συμπεριφορές έτσι βεντέτες όπως βλέπουμε σήμερα. Όχι, όχι. Κάποια μοιράκια του τραγουδιού, ας πούμε, που ξεπετιούνται ξαφνικά από ένα talent show ή από. Κοιτάξτε, τώρα όταν δουλεύει με τη Μοσχολιού. Εντάξει, γιατί η Μοσχολιού είχε ένα τεράστιο όνομα τότε και εγώ ήμουν από τις ειρικά που είχαν βγει χτες. Πρέπει να τη σέβεσαι τη Βίκη τώρα. Προφανώς. Τον Μπιθικότσι να σέβεσαι. Είμαστε φίλοι και μιλάγαμε και γελάγαμε και με αγαπούσε. Γιατί να το χαλάσει. Άλλο σεβασμός και άλλο βεντετισμός, ξέρετε. Όχι, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Όχι, έτσι. Λοιπόν, πότε θα δούμε τον καινούριο δίσκο στα Δισκοπολία? Να το ξεκινήσουμε από εδώ, όταν βγει. Από εδώ. Είναι το γούρι σας. Βεβαίως. Υπόσχεση, δέσμευση αυτό. 100%. Το βάζετε την υπογραφή σας τώρα. Φέρτε, τώρα. Ωραία, η εκπομπή λοιπόν θα. Θα κρατήσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα το οποίο θα το ξαναπαίξουμε. Όχι μόνο. Θα παρουσιάσουμε το δίσκο εμείς. Εγώ πάντως χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά, αν έχω να κάνω με τέτοιους ανθρώπους που πλαισιώνουν τηλεόραση, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου. Και πραγματικά η ΕΡΤΡΙΑ είναι το κανάλι που βλέπω πάρα πολύ και ενημερώνομαι. Είναι χαιρόμαστε τα πολύ σοβαρά και μεγάλα. Μην το βλέπετε, δεν είναι χάδι. Όχι, σας πιστεύω. Είναι η πραγματικότητα. Γνωρίζουμε εδώ κάθομαι και στείνομαι και πολλούς τηλεθεατές. Παρακολουθώ τηλεόραση και τα λέω παρακολουθώ τηλεόραση, παρακολουθώ. Και η ΕΡΤΡΙΑ με κρατάει σε εγρήγορση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το λέτε και το επιβεβαιώνει και η παρουσία σας εδώ, γιατί έχω ακούσει και το ξέρουν όλοι. Δεν είστε και από τους ανθρώπους που θέλετε να βγαίνετε εύκολα στην τηλεόραση και να δίνετε συνεντεύξεις. Αλλά με φίλους σαν εσάς με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και πείτε. Αυτό είναι τιμή μας, δηλαδή που είστε δεν εδώ μαζί μας. Δεν είναι φίλοι όλες οι ίδιες οι καρδιές. Όχι. Ούτε τα κανάλια επίσης. Ποιά έχουν ίδιο τον παλμό όταν χτυπάνε. Άλλες ξεχνούν μόλις περάσουν 2 βραδιές. Κι άλλες αιώνια πονούν και αγαπάνε. Δεν είναι φίλε όλες οι ίδιες οι καρδιές. Κι ας έχουν ίδιο τον παλμό όταν χτυπάνε. Άλλες ξεχνούν μόλις περάσουν 2 βραδιές. Κι άλλες αιώνια πονούν και αγαπάνε.
Ωραία, τελευταίε μυτιλινέω, κυρίε και κύριοι. Ωραία, θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί και να τον ακούμε. Δεν άλλαξε καθόλου η φωνή του, το επιβεβαιώνω. Αναλύωτη, πραγματικά. Αναλύωτη στο χρόνο. Πείτε μα τώρα για τι συναυλίε, για να ξέρει και ο κόσμο πότε και πού θα μπορέσει να σας δει. Αυτέ θα ξεκινήσουν, μπορεί και από Χαλκιδική να ξεκινήσουμε. Θα σας καλέσω όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Στη διάρκεια του καλοκαιριού, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, συνήθως γίνονται αυτή την εποχή. Και εντάξει, θα δούμε. Ωραία. Έχει ο Θεός. Θα περιμένουμε να λάβουμε πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μια χειραψία είναι ό,τι λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως αφού ξανά ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη Μυτιλινέο που ήταν μαζί μας.